πανελλαδική έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από 24 έως 26 Μαΐου σε πληθυσμό 1.187 ατόμων σταθμίστηκε όπως πάντα με βάση το φύλο και την ηλικία. Μάλιστα, πάμε λοιπόν να την ξεφυλίσουμε. Ξεκινάμε από το πόσο ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι είμαστε από την κυβέρνηση, από την κατάσταση που επικρατεί. Πόσο ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι, 5% οι ευχαριστημένοι, πολύ μικρό το ποσοστό. 35% αυτοί που λένε ότι είναι δυσαρεστημένοι αλλά δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, είναι δηλαδή όλοι οι ίδιοι περίπου. Και 57% αυτοί που δηλώνουν δυσαρεστημένοι και ταυτόχρονα υποστηρίζουν ότι υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές. Και να δούμε τις συγκρίσεις τώρα. Από την προηγούμενη μας έρευνα αυτό που συνέβη είναι ότι αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό αυτών που λένε ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Πήγε από το 51 στο 57%. Αντίστοιχα περιορίστηκε κατά σχεδόν 10 μονάδες αυτή το ποσοστό αυτών που λένε ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές και είναι δυσαρεστημένοι. Από 44 πήγε στο 35,5. Ελαφρώς ανέβηκαν οι ευχαριστημένοι κατά μια μισή μονάδα. Και να δούμε πώς απαντάμε στην ίδια ερώτηση ανάλογα με την κομματική μας προέλευση. Εδώ εμφανίζεται σαφώς η διαφοροποίηση. Στην περίπτωση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ οι ευχαριστημένοι είναι περισσότεροι, 10%, 10,5. Αυτοί που δεν βλέπουν εναλλακτικές, έστω και αν δεν είναι ευχαριστημένοι, είναι περίπου η μισή, 45%, 42% είναι αυτοί που είναι δυσαρεστημένοι και θεωρούν ότι υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές. Στη Νέα Δημοκρατία είναι 74,5, 75% θεωρούν ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Το επόμενο ερώτημα, έχετε καλέσει τους πολίτες να βάλουν κάτω τα πακέτα μέτρων που έχουν κληθεί να σηκώσουν στις πλάτες όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ έχουμε κυβερνήσεις που έχουν υιοθετήσει ουσιαστικά διάφορα επώδυνα πακέτα μέτρων και ρωτήσαμε ποια από τις παρακάτω τρεις κυβερνήσεις πήρε τα πιο επώδυνα μέτρα. Η κυβέρνηση η σημερινή του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 40% προηγείται στα πιο επώδυνα μέτρα. Ακολουθεί η κυβέρνηση Παπανδρέου 17% και 13,5% η κυβέρνηση Σαμαρά. Όμως υπάρχει και ένα 24% που λέει όλες ήταν το ίδιο, όλων των κυβερνήσεων τα μέτρα ήταν το ίδιο βαριά. Για δούμε τώρα πώς αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά, ας το πούμε έτσι, των νέων μέτρων που ήρθαν, τα αντιλαμβάνονται ως ένα νέο μνημόνιο ή ως ένα εισιτήριο εξόδου από την κρίση, οι πολίτες. Το γνωστό, η γνωστή συζήτηση, νέο μνημόνιο ή έξοδος από την κρίση, νέο μνημόνιο 78% μας λένε οι πολίτες και 12% όσοι υποστηρίζουν, μόνο 12% ότι τα μέτρα αυτά συνιστούν έξοδο από την κρίση και υπάρχει και ένα 10% που δεν εκφέρει άποψη επί του θέματος. Βλέπουμε τώρα πως αναλύεται ένα κομματική προέλευση. Και μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 61% η πλειοψηφία θεωρεί ότι πρόκειται περί νέου μνημονίου, έστω και αν ένας στους τέσσερις εδώ μας λέει ότι είναι έξοδος από την κρίση, ενώ βλέπουμε στη Νέα Δημοκρατία σχεδόν 9 στους 10 δηλώνουν ότι είναι νέο μνημόνιο. Όσο περιμένουμε θα μας πλήξουν τώρα αυτά τα μέτρα, πολύ λίγο, αρκετά, καθόλου? Τι απαντάμε? Πόσο θα μας πλήξουν? Πολύ θα μας πλήξουν, λέει σχεδόν ένα στους δύο, 43,5. Αν το αθροίς βάλουμε και αυτούς που λένε αρκετά, είναι σχεδόν 80%. Είναι πάνω από το 80%, 82%. Λίγο και καθόλου είναι το 15% των πολιτών που απάντησαν. Και τα αντίμετρα? Για να δούμε τα αντίμετρα. Στα αντίμετρα δεν εμφανίζεται αισιοδοξία. Αντίθετα θεωρούν σχεδόν 8 στους 10 δεν ότι πρόκειται για επικοινωνιακούς λόγους, δεν τα έχουν πιστέψει. Αυτοί που βρίσκουν αισιοδοξία στα αντίμετρα είναι το 10% των πολιτών. Ανακομματική προέλευση το ίδιο ερώτημα. Είναι η επόμενη κάρτα μας, ξεκινώντας από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ βλέπουμε ότι είναι πολύ ψηλό το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι είναι για επικοινωνιακούς λόγους, το 65% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν και η δεξαμενή στην οποία απευθύνεται ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς. Στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι το 90%, σχεδόν όλοι δηλαδή. Και πόσο πιστεύουν θα μας ωφελήσουν αυτά τα αντίμετρα, όσο πιστεύουν τουλάχιστον θα ωφεληθούν? Σχεδόν 7 στους 10 μας λένε καθόλου δεν θα ωφεληθούν οι ίδιοι, γιατί η ερώτηση είναι προσωπικά για εσάς
πόσο πιστεύετε ότι θα σας ωφελήσουν. Γιατί ο καθένας τα έχει διαβάσει, τα έχει αναλύσει και τα έχει κουμπώσει, εν πάση περιπτώσει, στη δική του ζωή. Στο νοικοκυριό του. Μαζί με το λίγο, όπως βλέπει Σία, το ποσοστό πηγαίνει στο περίπου 85% όσοι θεωρούν ότι τα αντίμετρα δεν θα τους ωφελήσουν καθόλου ή παραελάχιστα. Πολλοί και αρκετά είναι κάτω από 10%, 7,5% αθρηστικά. Και από τη σημαία των αντίμετρων στη σημαία του χρέους, μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις, οι οποίες επίσης έχουν μετρηθεί στην έρευνα. Πολλοί έχουμε συζητήσει, ο Πρωθυπουργός το έχει κάνει κεντρικό θέμα. Λοιπόν, αν διαπραγματεύεται αποτελεσματικά η κυβέρνηση τη μείωση του δημόσιου χρέους, όχι μας λέει το 73,5%, ναι μας λέει το 19%. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι λένε. Γιατί κάπως καλύτερα τα νούμερα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, 37% αυτοί που θεωρούν ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται αποτελεσματικά. Η πλειοψηφία πάντως παραμένει αρνητική, απεσιόδοξη, 58% αυτοί που λένε όχι, δεν διαπραγματεύεται αποτελεσματικά. Στη Νέα Δημοκρατία σχεδόν ομοφωνία, 85% όσοι θεωρούν μη αποτελεσματική τη διαπραγμάτευση. Τώρα, αυτά ήταν ερωτήματα λίγο πολύ της συγκυρίας. Πάμε να δούμε κάποια σταθερά ερωτήματα. Τι κυβέρνηση θα θέλαμε εάν, εν πάση περιπτώσει, είχαμε εκλογές, τις επόμενες εκλογές? Περίπου αποτυπώνεται η ίδια εικόνα που βρίσκουμε αρκετούς μήνες τώρα. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία ή με κορμό τη Νέα Δημοκρατία είναι το 33%, ενώ 19% είναι αυτοί που δηλώνουν ότι θα ήθελαν μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτοδύναμη είτε με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα 12,5% που μας λέει οικουμενική ή ευρεία συνεργασίας και σημαντικό το ποστό αυτών που δεν απαντούν. Παράσταση νίκης είναι η επόμενη κάρτα μας. Εδώ είναι περίπου παγιωμένα τα. Και εδώ τα λίγο ποσοστά, πολύ αναμενόμενοι αριθμοί. 69% είναι το ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή αυτών που πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει. 12,5% είναι όσοι πιστεύουν ότι θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια μεγάλη διαφορά που έχει. Μια μεγάλη και παγιωμένη, ξαναλέω. Ακριβώς, παγιωθεί πολύ και καιρό εδώ, τώρα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο καταλληλότερος για τη θέση του Πρωθυπουργού? Και εδώ ο κύριος Μητσοτάκης προηγείται του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα. 30 με 19 είναι διψήφια η διαφορά. Διψήφια είναι όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχει και ένα όμως σημαντικό ποσοστό που λέει κανένας από τους δύο, που είναι σχεδόν 50%, 49%. Και έτσι φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πρόθεση ψήφου, εκτίμηση πρόθεσης ψήφου βουλευτικών εκλογών, για να δούμε ποιες είναι οι ισορροπίες αυτό το μήνα. Βλέπουμε λίγο να έχει τσιμπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο να έχει υποχωρήσει η Νέα Δημοκρατία. Θα έλεγα μία από τα ίδια χοντρικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι ανεβαίνει από το 15,5% στο 16,5%, μία μονάδα. Μισή μονάδα κάτω η Νέα Δημοκρατία, 32,5%, θα έλεγα τίποτα το ιδιαίτερο. Ναι. Σταθερότητα στην Χρυσή Αυγή, 7,5%, μία μονάδα πτώση στην Δημοκρατική Συμπαράταξη από το 6,5-5,5%. Άνοδος για το ΚΚΕ, μισή μονάδα στο 7,5%. Στην τρίτη θέση μαζί με τη Χρυσή Αυγή. Και πέρα ακριβώς, λίγο πολύ τα ίδια δεδομένα, 1,5% στο ποτάμι, 2% η ανεξάρτητη, 2,5% η Ένωση Κεντρών, 1% η Λαϊκή Ενότητα, 2% Ανταρσία ανεβασμένος σε σχέση με την προηγούμενη φορά, 1,5% η Πλεύση Ελευθερίας, 1% η Ελληνική Λύση. Πρώτη φορά τη βλέπουμε. Να τη συμπεριλάβουμε, έχει ένα ποσοστό. Φαίνεται, έτσι, που, στις δημοσκοπήσεις. Εν πάση περιπτώσει, την κατοχυρώνει κατά κάποιο τρόπο, την ξεχωρίζει μέσα από τα πολλά μικρά άλλα κόμματα που είναι στο 4,5%, 14,5%. Και εδώ, στο μαγικό κουτάκι. Δεν ξέρω, δεν απαντάω. Εδώ έχουμε μία αύξηση σημαντική όσων δηλώνουν αποχή, από 15 στο 18, τρεις μονάδες. 6,5% αυτοί που δηλώνουν άκυρο λευκό, αυτό ΣΥΑ είναι σχεδόν ένα στους τέσσερις του εκλογικού σώματος, λέει θα ψηφίσω άκυρο ή δεν θα πάω να ψηφίσω, είναι μεγάλο ποσοστό. Ναι, είναι άρνηση, είναι αποδοκιμασία, ακριβώς, είναι ακριβώς, πολλά μπορεί και να έτσι είναι. Κάνει την εικόνα, θα συνεχίσουμε να τη λέμε, θολή, θα πρέπει να περιμένουμε, δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ακριβώς. Και άρα έχουμε ένα συγκεκριμένο τοπίο με πολλά ερωτηματικά. Και θα κλείσουμε, Νίκο, με τις μετακινήσεις ψηφοφόρων. Βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να διατηρεί χαμηλά τη συσπήρωσή του. Και εδώ περίπου το ίδιο που βλέπουμε, 40% η συσπήρωσή του, 9% όσοι πηγαίνουν προς τη Νέα Δημοκρατία. Το έχουμε εντοπίσει και σε προηγούμενες έρευνες. Περίπου αυτό δείχνει σταθεροποιημένο ποσοστό.
Ένας στους τρεις ψηφοφόρους του όμως λέει άκυρο λευκό αποχή, δεν έχει αποφασίσει, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό. Και εξηγεί και τη χαμηλή του συσπήρωση, βεβαίως. Η συσπήρωση διατηρείται ψηλά. Αντίθετα, εντελώς αντίθετη εικόνα στη Νέα Δημοκρατία. 82% είναι προεκλογικού χαρακτήρα, θα λέγαμε, η συσπήρωση. 5,5% όσοι λένε λευκό ή άκυρο και 5,5% αυτοί που δεν ξέρουν δεν απαντούν. Άρα στην πραγματικότητα δεν μένει και τίποτα για τους υπόλοιπους, ένα 7%.